Και ποιος είναι αυτός? Ότι διαχειρίζεται 600 εκατομμύρια δισεκατομμύρια δολάρια, με τα οποία θα πληρώσει το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων. Αυτό από μόνο του είναι απάτη. Θέσατε όμως και το θέμα της δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Όμως, ποιος είναι αυτός που έχει 600 δισεκατομμύρια δολάρια και θα πληρώσει το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος? Αυτό από μόνο του είναι απάτη.